Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στη θάλασσα των Γουρνών, όταν ένα αγόρι 10 ετών που κολυμπούσε παρασύρθηκε από τον έντονο κυματισμό. Μεγάλη μάχη που έδωσαν οι διασώστες για να επαναφέρουν το σφιγμό του. Ο 10χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό έκανε λόγο και ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυαγοσωστών Ηρακλείου, Γιάννης Σταμαθιουδάκης, καλώντας τους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μεγάλο θα είναι να υπάρχει ατομική ευθύνη, μεγάλη προσοχή να δίνουν ειδικά οι γονείς στα παιδάκια τους και φυσικά στους μεγαλύτερους. Χωρίς να φοβηθώ για τη ζωή μου, βούτυξα για να βγάλω το αγοράκι. Κάναμε προσευχή στην Παναγία να βοηθήσει. Πληροφορηθήκαμε από γιατρούς ότι επανήλθε η αναπνοή του. Πιστεύω στην Παναγία ότι θα το βοηθήσει. Λίγα μόλις λεπτά μετά τη δραματική διάσωση του 10χρονου αγοριού στην περιοχή των Γουρνών, ένα ακόμα περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή των Μαλίων, όπου και χρειάστηκε να σπεύσει ναυαγοσώστης για να σώσει επίσης ένα 10χρονο κορίτσι. Οι εικόνες αποκαλύπτουν την πάλη με τα κύματα και τις δραματικές στιγμές που έζησε η 10χρονη. Ανεμοδαρμένη ήταν και σήμερα η θάλασσα στο βόρειο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, με τα μελτέμια να αναγκάζουν τους ναυαγοσώστες να σηκώσουν μικρές κόκκινες σημαίες κατά μήκος της παραλίας της Αμουδάρας ως προειδοποιήσεις για τους λουόμενους. Ώρα 12 το μεσημέρι. Η κόκκινη σημαία στην παραλία της Αμουδάρας έχει σηκωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ναυαγοσώστες συμβουλεύουν τους λουόμενους να απομακρυνθούν από τα νερά, τουλάχιστον μέχρι να κοπάσουν τα κύματα. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες χώρες. Σίγουρα δείχνουμε κάποια ανοχή όταν μπορούμε. Δηλαδή τους αφήνουμε και κολυμπάνε έξω-έξω. Όταν απομακρύνονται τους ξαναβγάζουμε έξω, γιατί δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία να έχεις σε διαμάχη. Μόνο χθες στο Ηράκλειο είχαμε 6 συνολικά διασώσεις σε Αμουδάρα, Φόδελε και Σταλίδα, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε παραλία της Αμουδάρας κινδύνευσαν ένας ηλικιωμένος και ένα μικρό παιδί. 2 άτομα τώρα εδώ στην Αμουδάρα από το πρωί, ένα παιδάκι και ένας ηλικιωμένος, νομίζουν ότι είναι παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, σήμερα είναι η κλιμάκωση των βόρειων ενισχυμένων ανέμων που αφήνουν πιο έντονο το αποτύπωμά τους στο βόρειο παραλιακό μέτωπο του νησιού, καθώς ο κυματισμός, αν και εμφανίζει πολύ ισχυρή δυναμική, δεν έχει μεγάλη ένταση όσο στα νότια, όπου κατά τόπους φτάνουν σήμερα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κι άλλο, με την ημέρα του 15 Αυγούστου να θεωρείται η πιο δροσερή. Θα πρέπει να υπάρχει προσοχή, είτε έχει μποφόρ είτε όχι. Δεν θέλει πολύ για να γίνει ένας πνιγμός και τα πιο πολλά περιστατικά νομίζω ότι δεν γίνονται μόνο όταν έχει κακοκαιρία αλλά και όταν η θάλασσα είναι γαλήνια. Άλλωστε πιο πολλοί πνιγμοί καταγράφονται στα πρώτα 15 μέτρα.